είναι η στιγμή που οι αρχές μεταφέρουν τη σωρό της 17χρονης κοπέλας, η οποία έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από ύψος 50 μέτρων. Η βουτιά θανάτου σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι όταν η κοπέλα βρέθηκε στο κενό από τη γέφυρα του ΒΟΑΚ στο ύψος της Ταλίδας. Κλήθηκε η υπηρεσία μας στις 1:20 περίπου το μεσημέρι για μια κοπέλα γνώστων στοιχείων, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε πέσει από τη γέφυρα λίγο μετά το τούνελ, το οποίο βρίσκεται πάνω από τη Χερσόνησο. Για τι ύψος μιλάμε? Περί τα 50 μέτρα περίπου. Η ασύλληπτη τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, με τις αρχές να διερευνούν με πολύ προσοχή την υπόθεση. Από αυτό το σημείο έπεσε η νεαρή κοπέλα με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία πτώση. Τα αμήλυγκτα ερωτηματικά πολλά. Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, όπως και το αν προηγήθηκε κάποιο περιστατικό στο σχολικό περιβάλλον της κοπέλας, καθώς η 17χρονη φέρεται να έφυγε από το σχολείο με τα πόδια και όχι με το λεωφορείο όπως κάθε άλλη μέρα. Αμέσως μετά την μοιραία πτώση, σήμανε συναγερμός στις αρχές που έφτασαν άμεσα στο σημείο της τραγωδίας. Έσπευσε ιατροδικαστής, ενώ κλήθηκαν αστυνομία, ΕΜΑΚ και ΕΚΑΒ. Η σωρό της νεαρής κοπέλας ανασύρθηκε έπειτα από 2 ώρες επιχείρηση στο σημείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες, συνδράμαμε και στο ΕΚΑΒ. Η αστυνομία διατέλεσε το έργο της, πήρε τα φωτογραφίες από το σημείο και η κοπέλα βρίσκεται στο ασθενοφόρο προς το καθοδόν για το νοσοκομείο. Ο χαμός της κοπέλας έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη σε όλο το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη ήταν μαθήτρια τρίτης λυκείου και έμενε στην ευρύτερη περιοχή με την οικογένειά της. Το κορίτσι ήταν το μεσαίο παιδί 5 μελούς οικογένειας. Οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν κάθε πτυχή της σοκαριστικής υπόθεσης, ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία πτώση.